στις νέες του εγκαταστάσεις, άριστα εξοπλισμένες που προάγουν και αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Λειτουργεί εδώ και μερικούς μήνες το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ολοκλήρωση του κτηρίου έγινε με τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια σε καιρούς δύσκολους όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο αλλά και για την εθνική οικονομία. Το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγγένεια λειτουργίας του κτηρίου παρουσία σύσσωμων των τοπικών αρχών και φορέων με τον Πρίτανη Γεώργιο Καψάλη να κόβει την κορδέλα κατά το τυπικό μαζί με τον βουλευτή Ιωαννίνων Γιάννη Καραγιάννη, τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη και τον Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα στο πλευρό του. Στην ομιλία που ακολούθησε, ο Πρίτανης αναφέρθηκε στη διαρκή προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες απαιτήσεις για τη λειτουργία ενός κτηριακού υποδείγματος, όπως είπε, το οποίο παρέχει άριστες συνθήκες εκπαίδευσης των φοιτητών. Το πολυδύναμο κτίριο για τη στέγαση του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών κατασκευάστηκε στην ουσία κατά την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνεται κανείς τη διαρκή αγωνία και την έντονη ανησυχία ώστε να ικανοποιούνται κάθε φορά όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις χωρίς κανείς να είναι βέβαιος για την τακτική ροή της χρηματοδότησης που απαιτούνταν. Το κυρίαρχο στοιχείο κατά τη γνώμη μου που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο ώστε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να οδηγηθούμε σε αίσιο αποτέλεσμα είναι το πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης που υπήρχε ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Χαιρετισμός στην τελετή απευθύναν ακόμη ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, η κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών Υγείας Μαργαρίτα Τζαφλίδου, η πρόεδρος του ΒΕΤ, καθηγήτρια Θεόνη Τράγκα και ο καθηγητής του τμήματος Γιώργος Θηφρονίτης, ενώ ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με το κουαρτέτο Εγχόρδων της Καμεράτα και ξενάγηση στους χώρους του κτηρίου. Είπα ότι θα είναι χρήσιμο σε λίγο τελειώνει βιολογικών εφαρμογών. Έχουμε προχωρήσει στο Λαμπριάδιο. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για τον τόπο που είχαμε εντός εισαγωγικών τους Κομπογεννίτες. Μην το βλέπουμε. Απλό έχουμε τα αρωματικά αυτά. Έχουμε την τύχη σε αυτόν τον τόπο να έχουμε μεγάλη ποικιλία στο φυτικό βασίλειο. Σε όλα αυτά που χρειάζονται σήμερα για να αναπτύξουμε κάτι σοβαρό χρειάζεται να υπάρχει σχολή βιολογικών εφαρμογών. Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών αποκτά πια το δικό του σπίτι με τους καθηγητές και τους φοιτητές πλέον να έχουν τις απαραίτητες υποδομές που είναι αναγκαίες όχι μόνο για την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για την έρευνα. Που βοήθησαν ώστε να υλοποιηθεί αυτό το κτίριο βεβαίως στην Βρετανία. Τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου που βοήθησαν ιδιαίτερα την τεχνική υπηρεσία, τα μέλη της τεχνικής υπηρεσίας και όλα τα μέλη του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Τα παράληψη, να μην αναφέρω την άψογη συνεργασία που είχαμε με τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας, το προσωπικό του Γραφείου Προμηθειών και της Οικονομικής Υπηρεσίας, τους διατριβή. Επομένως, αν όχι τυπικά, ουσιαστικά, το πτυχίο που δίνει το τμήμα ΒΕΤ είναι ακαδημαϊκά ισότιμο με πτυχίο μάστερ. Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στο να καλύψει το μεγαλύτερο φάσμα των βιολογικών επιστημών, να προσφέρει επάγγιση σε κάποιους τομείς μέσω μαθημάτων επιλογής. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που παίξαν αποφασιστικό ρόλο ώστε αυτό το εγχείρημα να φτάσει σε ένα αίσιο τέλος. Υπήρξαν ορισμένοι άνθρωποι που παίξαν ένα ρόλο κλειδί για αυτό το ρόλο, για να φτάσει σε αίσιο τέλος αυτό το έργο. Στο φακό του Ιωάννινα TV μίλησαν η καθηγήτρια Βασιλική Ανδρέου αλλά και πρωτοετής φοιτητές για τις συνθήκες εκπαίδευσης στο τμήμα και τις προσπάθειες ανάδειξης αυτής της εκπαίδευσης που κάνουν οι ίδιοι οι φοιτητές αξιοποιώντας το διαδίκτυο. Πέρα από την εργαστηριακή τους εκπαίδευση και τη βασική τους εκπαίδευση, συμμετέχουν σε μία σειρά δράσεων. Έχουμε υποδεχθεί εξωτερικούς ομιλητές από το Imperial College και από το University of Manchester με ομιλίες και εργαστηριακές επιδείξεις.
Τα παιδιά έχουν φτιάξει μόνα τους τη δική τους ιστοσελίδα για να προβάλλουν τη δουλειά που κάνουν στο εργαστήριο προς τη βοήθεια και άλλων φοιτητών από άλλες σχολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και για των μαθητών του Λυκείου. Και τώρα δουλεύουμε πάρα πολύ έντονα και πάνω στη διδακτική της βιολογίας, όπου προσπαθούν οι ίδιοι να κάνουν τους μικρούς καθηγητές και δασκάλους. Μαζί με είμαστε μια ομάδα φοιτητών, η οποία έχουμε κατασκευάσει μια σελίδα για τα εργαστήρια βιολογίας του πρώτου εξαμήνου και του δεύτερου εξαμήνου. Και δουλέψαμε πάρα πολύ για να την κατασκευάσουμε. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό. Έχουμε ανεβάσει εργασίες που κάνουν τα παιδιά, οι υπόλοιποι φοιτητές μας. Έχουμε ανεβάσει φωτογραφίες, ανεβάζουμε νέα, ας πούμε, για διαλέξεις που γίνεται εδώ πέρα στο τμήμα μας. Όπως είχε έρθει μια άλλη καθηγήτρια, η Δόκτωρ Ολένα, που μας μίλησε για τα έντομα και για ποιο λόγο μας βοηθάνε, ας πούμε, στην έρευνα.